Είναι ένα έργο ανάπλασης το οποίο θα προσφέρει στην είσοδο των Γρεβενών μια αισθητική άλλης όψης. Τα καλώδια όλα θα μπουν όλα υπόγεια. Τα πεζοδρόμια θα είναι θέμα του Δήμου, θα γίνουν και αυτά με καινούργιες πλάκες. Δεν θα υπάρχουν κολόνες, δεν θα υπάρχουν δίκτυα στο δρόμο. Είναι ένα έργο το οποίο πολλές πόλεις θα το ζήλευαν. Βρίσκεται σε καλή τροχιά. Μπορώ να πω ότι το 60% και παραπάνω έχει γίνει. Τις υπογειοποίησεις. Ναι. Να ξέρει ο κόσμος ότι θα φύγουν όλοι οι αέριοι υποσταθμοί. Θα γίνουν 5 υπόγειοι υποσταθμοί οι οποίοι οπτικά δεν θα ενοχλούν τον κόσμο και θα είναι προσβάσιμοι και πιο λειτουργικοί. Βρισκόμαστε στο έργο της ανάπλασης της οδού της 13ης Οκτωβρίου. Είναι ένα έργο δύσκολο γιατί θα πρέπει να συνεργαστούν και να συγχρονιστούν πολλά συνεργεία από διάφορους φορείς και υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή γίνεται ταυτόχρονα υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΔΙΕ, ο αγωγός του φυσικού αερίου αλλά και μετατόπιση των οπτικών ινών των διαφόρων δικτύων. Εμείς σαν τεχνική υπηρεσία αυτή τη στιγμή ο ανάδοχος περνάει την πλάκα πεζοδρομίου, τα κάγκελα και τα κολονάκια, τα προστατευτικά. Πιστεύουμε ότι μετά τις γιορτές, με τη βοήθεια του καιρού, θα δώσουμε σε κυκλοφορία τα πεζοδρόμια της αριστερής πλευράς. Μετά θα ξεκινήσει και η απέναντι πλευρά, τα επόμενα πεζοδρόμια. Και μιλάμε για μια μεγάλη ανάπλαση. Είναι όλο το μήκος της 13ης Οκτωβρίου που ξεκινάει από τον κυκλικό κόμβο που θα γίνει για τον Έλατο μέχρι το γυροκομείο.